Στον Α, με γοργούς ρυθμούς προχωράνε τα γυρίσματα και σιγά σιγά ολοκληρώνονται για το Secret Song, ο λόγος, το οποίο θα βγει στον αέρα την προσεχή σεζόν και όπως φαίνεται θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εμείς έχουμε αποκλειστικά όλα τα πρόσωπα που περνάνε από το νέο show του Α. Φανταστικά, γιατί γίνεται πολύ μεγάλος λόγος. Τα πρόσωπα αυτά είναι και οι πρωταγωνιστές του Secret Song, να θυμίσουμε. Πάμε να δούμε λοιπόν τα πρόσωπα που γνωρίζουμε ότι έχουν ήδη γράψει τις εκπομπές τους στον Α. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι 8 τα επεισόδια, 7 οι καλεσμένοι και πάμε να τους δούμε. Είναι η Κάτια Δανδουλάκη φυσικά, ένα από τα μεγαλύτερα πρόσωπα και πολύ ωραία που θα το δούμε στο Secret Song. Έχουμε την Ζωζό Σαπουντζάκη, που την είχαμε πει αποκλειστικά από εδώ, από το Open Weekend την περασμένη εβδομάδα. Παιδιά, να σας πω κάτι, τον πήρε ο Δήμα τώρα, βλέπω εδώ πέρα. Άρα καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ μεγάλες προσωπικότητες του θεάτρου, της τηλεόρασης, του αθλητισμού, για τους οποίους όντως έχεις υλικό να κάνεις μια βόλτα στη ζωή τους. Έχουμε τον Λάκη Παπαδόπουλο, επίσης μεγάλο πρόσωπο και πρόσωπο έκπληξη. Λατρεύω τον Λάκη Παπαδόπουλο. Έχουμε τον Λάζαρο Γεωργακόπουλο, που είναι ένα πρόσωπο του Α με μεγάλη επιτυχία στις σειρές της Prime Time. Τον Πέτρο Πολυχρονίδη. Νάτος και ο Πετράν. Γλυκό φιλί στον Πετράν. Τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη, που τον είχαμε αναφέρει από εδώ ξανά. Και από τους ανθρώπους που σπάνια μιλάει ο Κυριακίδης, έτσι. Βέβαια. Και την Κατιάνα Μπαλανίκα. Α, υπέροχη και η κυρία Μπαλανίκα. Και μας έχει λείψει και τηλεοπτικά, νομίζω. Πάρα που δεν θυμάμαι πια. Μια εμφάνιση μόνο στην Ναταλία Γερμανού. Σωστά τα λέει. Συνέντευξη πέρσι. Και νομίζω ότι και λόγω Ναταλία πάλι θα εμφανιστεί στο Secret Song. Σημαντικά πρόσωπα θα δούμε και ως έκπληξη, ως καλεσμένους δηλαδή, στα πρόσωπα που μόλις είδαμε. Εμείς λοιπόν έχουμε αποκλειστικά ακόμα ένα πρόσωπο το οποίο παρευρέθηκε στα γυρίσματα του Secret Song. Είναι η Μαριάννα του Μασάτου, την οποία συνάντησε η Βίκη Δέτσικα. Μόλις έφυγε από ακούγοντας τα τραγούδια, πήγαινε στην είσοδο, την πετύχαμε. Ήταν έτοιμη να ακούσει τα τραγούδια της δικής της ζωής. Υπάρχει κάποιο κομμάτι πίσω από μια δική σας ιστορία? Όχι, δεν θα τραγουδήσω. Δεν θα τραγουδήσετε? Όχι, όχι. Είναι σίγουρο. Αλλά έτσι νομίζω. Κάποιος δικός σας άνθρωπος θα τραγουδήσει? Δεν έχω ιδέα, γι' αυτό είναι secret. Άμα ήξερα, δεν θα ήταν secret. Πάω τώρα να δω τι μου έχουν ετοιμάσει. Ωραία. Πώς σας φαίνεται που συμμετέχετε σε ένα τέτοιο show, γιατί είναι κάτι διαφορετικό τελείως από αυτά που έχουμε συνηθίσει? Μ' αρέσει, αν και έχω μια εμπειρία, γιατί έχω έρθει εγώ για άλλο άνθρωπο. Αλλά δεν μπορώ να σας πω ποιον. Okay. Τηλεοπτικά του χρόνου θα τα έρθει η ώρα τους. Ακόμα είναι πολύ νωρίς, ακόμα κάτσε να έρθουν οι εκλογές, να γίνουν, να δούμε τι θα μας βρέξει και μετά τα υπόλοιπα. Πολύ. Να είστε καλά, παιδιά μου. Υπέροχη Μαριάννα. Λοιπόν, Αλέξανδρε, εμείς γνωρίζουμε ποιος της τραγούδισε το Secret Song της. Η Μαριάννα δεν το ξέρει. Ελπίζω να μας βλέπει και να το μάθει. Εμείς βεβαίως και το ξέρουμε. Και είναι η Peggy Zina. Μια πολύ δημοφιλής ερμηνεύτρια. Πολύ δικός της άνθρωπος. Κατά δικός της άνθρωπος. Θα το έχει φανταστεί. Και της έχει τραγουδήσει και ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, το Hotel California. Welcome to the Hotel California. Α, Easy 97,2. Παιδιά, Μαρία Φραγκάκη εκεί. Ξέρουμε ότι συγκινήθηκε στα γυρίσματα, αλλά αυτό που θα μάθουμε και ενδεχομένως πολύ να μην γνωρίζουμε, είναι το λόγο για τον οποίο συγκινήθηκε σε αυτά τα γυρίσματα, ακούγοντας αυτό το τραγούδι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όλοι μας έχουμε ένα τραγούδι που όταν το ακούμε, από τις πρώτες νότες μας πιάνει μια συγκίνηση, γιατί το έχουμε συνδέσει στην ψυχή μας και στο μυαλό μας με μια ιδιαίτερη στιγμή, έναν ιδιαίτερο άνθρωπο. Θα μάθουμε εκεί την ιστορία, γιατί τη συγκινεί το Hotel California, τη Μαριάννα του Μασάτου. Έτσι, Ελένη. Εξαιρετικό. Φανταστικά.